Εσύ ήξερες ότι η λέξη καρύδα προέρχεται από την ισπανική λέξη κόκος και σημαίνει χαμογελαστό πρόσωπο? Μια έκφραση δηλαδή που παίρνουμε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το έλαιο της καρύδας. Αυτό το μαγικό έλαιο που περιέχει βιταμίνη Ε, θρέφει τα ξηρά μαλλιά και χαρίζει λάμψη και υγιή όψη. Τα μαλλιά μας το χειμώνα, λόγω του κρύου και των έντονων ρυθμών της καθημερινότητας, χρειάζονται έξτρα περιποίηση και έντονη θρέψη. Σήμερα μαζί μου, στο Beauty Corner του Dot, είναι ο επίσημος hairstylist της L'Oréal Paris, Βασίλης Στρατηγός. Τι κάνει τόσο ξεχωριστή την Coconut Oil Mask? Αυτό που κάνει ξεχωριστή την Lviv Coconut Oil Mask είναι ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με 5 διαφορετικούς τρόπους. Ωραία, ας περάσουμε στην πρώτη χρήση, στο λούσιμο. Ναι. Είναι η κλασική εφαρμογή μιας μάσκας. Αυτό που κάνουμε βασικά πάντα. Δηλαδή, λουζόμαστε, βάζουμε την κατάλληλη ποσότητα μάσκας στα μαλλιά μας, την αφήνουμε για 2-3 λεπτά για να δράσει και μετά την ξεβγάζουμε. Πάμε στη δεύτερη χρήση που είναι πριν το λούσιμο. Πώς την τοποθετούμε? Σε στεγνά μαλλιά, αν θέλουμε να ενισχύσουμε την θρέψη και την υδάτωση δηλαδή, βάζουμε μια ποσότητα μάσκας, την αφήνουμε για 5 λεπτά να δράσει και μετά λουζόμαστε κανονικά με το σαμπουάν. Εάν θέλουμε ακόμα πιο ενισχυμένο αποτέλεσμα, μπορούμε μετά το λούσιμο να βάλουμε πάλι μάσκα για 2-3 λεπτά. Ας περάσουμε τώρα στην τρίτη χρήση, η οποία μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί τοποθετείται ως μάσκα ύπνου. Πώς γίνεται αυτό? Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή αυτή η χρήση, γιατί είναι και η βασικότερη χρήση της μάσκας. Το βράδυ, πριν να κοιμηθούμε, βάζουμε την ανάλογη ποσότητα της μάσκας στα μαλλιά μας και κοιμόμαστε όλο το βράδυ με αυτήν. Επειδή η μάσκα αυτή είναι λεπτόρευστη και δεν είναι λιπαρή, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να λερώσει εντόνια μαξιλάρια και το πρωί σηκωνόμαστε, λουζόμαστε κανονικά. Πάμε στην τέταρτη χρήση, όπου είναι πριν το styling. Πώς την τοποθετούμε? Σε βρεμένα μαλλιά βάζουμε τη μάσκα και προχωράμε κανονικά στο styling που θέλουμε να κάνουμε. Είτε είναι ίσιωμα, είτε είναι σίδερο, και έτσι έχουμε ένα πιο πειθαρχημένο φτένισμα. Φτάσαμε στην πέμπτη χρήση, που είναι το φρεσκάρισμα μέσα στη μέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ναι, αν κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθουμε ότι τα μαλλιά μας αρχίζουν να φρυζάρουν ή έχουμε τριχάκια τα οποία πετάνε ή νιώθουμε λίγο τις άκρες μας πιο ξηρές, βάζουμε μια για αυτή τη χρήση μικρότερη ποσότητα μάσκας, περνάμε τα σημεία τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε και έτσι έχουμε πάλι λαμπερά, ενυδατωμένα και φρεσκαρισμένα μαλλιά.